Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στη Θεσσαλονίκη και στο Στέλιο Νικητόπουλο που έχει τις λεπτομέρειες από τρεις αγώνες. Ηρακλής Ολυμπιακός, Εδεσαϊκός Πανιώνιος και Ξάνθη Καλαμάτα. Στέλιο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος είναι πλέον μακριά για τους Ερυθρόλευκους μετά τη σημερινή ήττα τους στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής επέβαλε το ρυθμό του, κέρδισε με 2-1, έχασε και άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό που παρουσιάστηκε νοθρός. Στα αξιοσημείωτα η αποβολή του Αντρέι Γιουσκόβιακ στο 26 για εξύβριση του διαιτητή. Να δούμε τι έγινε απόψε στο Καφτατζόγλιο. Ο Καραπιάλης που σηκώθηκε, εκτελέστηκε το φάουλ, έγινε το λάθος. Και φεύγει κανονικά από την άλλη πλευρά, ενώ πλησιάζουμε το 20 λεπτό. Και βέβαια είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Ο Παύλοβιτς εδώ βλέπετε ξεφεύγει, ο Ράντος τον ανατρέπει και είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Παπαδόπουλος παίρνει φόρα, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21, Πασαλής, Αλεξανδρής η αντεπίθεση. Μπαλιά για τον Καραπιάλη που είναι σε πλανική θέση για σουτ. Προσπαθεί να κάνει το σουτ και τελικά ισοφαρίζει. Μια πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραία μπαλιά. Και προσπάθεια από τον Βασίλη Καραπιάλη. Εδώ και πάλι προσπάθεια. Γίνεται το σουτ παρά την προσπάθεια του Καλλιγά. Η μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή 1-1. Και πάλι το γκολ από τον Βασίλη Καραπιάλη. Ο Ηρακλής και πάλι στην επίθεση με τον Σακελαρίδη σε πλανοχή θέση να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και εδώ η παλιά για τον Σακελαρίδη. Γίνεται το σούτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα του Ράντου. Ηρακλής Ολυμπιακός 2-1 για μια ακόμη φορά το γκολ. Στην Έδεσσα ο Έδεσσα.